το εγκόπιο μου, το γνωστό εγκόπιο για τον Μάρκο. Θα ήθελα τώρα να μου απαντήσεις, συγγνώμη που τους μιλάω στον Ενικό, αλλά τους ξέρω πολλά χρόνια, είναι καλοί φίλοι και το λέω πάντοτε, όταν είναι φίλοι μου στο στούντιο, είναι πολύ υποκριτικό από την πλευρά μου να μιλάω στον πληθυντικό, κύριε Κουνάρη, κύριε Στοφυλάκη κλπ. Έτσι, εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, θα ήθελα να μου απαντήσεις εσύ σε αυτό το ερώτημα που έβαλα στο Στέλιο λίγο πριν. Τι άφησε ο Μάρκος στο ελληνικό τραγούδι? Να συμπληρώσω δύο λεξούλες πάνω στο Στελάκι. Στο αρσενικό. Έχεις μείνει και εσύ αυτή τη λέξη. Μου ήρθε τώρα να το συμπληρώσω. Κουρμπάνι πέφτανε οι γυναίκες στα πόδια του. Και όχι μόνον οι πάσης φύσεως γυναίκες, αλλά και οι τσιγκάνες. Και μου ήλεγε, Γιώργη, να πηγαίνεις με μοδίστες και τσαγκαροκόλτσα. Γιατί, Μάρκο, να πηγαίνεις? Ναι, αλλά οι τσιγκάνες, α, μου λέει, αυτές δεν έρχονται σε σένα. Πηγαίνεις αυτό μόνο, όλο το βιός, οι τσιγκάνες το ρίχναν στα πόδια του. Ο Μάρκος ο Μαμβακάρης, και έρχομαι στο ερώτημά σας, τον έχουν πει πατριάρχη του ρεμπέτικου. Και είναι. Ο Ντασέν τον είπε ο Μπαχ της Ελλάδας. Αλλά την πιο κέρια κουβέντα την είπε ο νέαρχος ο Γεωργιάδης, που κράτησε πρώτος, ήταν ο πρώτος γραμματικός που του κράτησε τα απομειονεύματα, μετά ήταν η Κική η Καλαμαρά και μετά ο Μανώλης ο Δημητριανάκης και μετά οι συνεντεύξεις της του Παναγιώτη και της Βέτας. Ο νέαρχος ο Γεωργιάδης είπε ότι ο Μάρκος ο Βαμβαχάρης είναι ο τελευταίος ραψοδός των Ελλήνων. Ο Βελούδιος, γιατί μετά θα πάμε στα εύκολα, να πούμε μερικά δύσκολα τώρα, στο βιβλίο του, σε ένα από τα βιβλία του, έχει πει ότι ο Ζεϊμπέτικος είναι καθαρά ελληνικός χορός από το Ζεύς και Μπέκος. Ζεύς είναι ο Δίας το πνεύμα, Μπέκος είναι το ψωμί. Τα ανάλια είναι οι στροφές του Ζεϊμπέτικου που αποβαδιούνται σε πάρα πολλά αρχαία πράγματα που υπάρχουν, τοιχογραφίες και παραστάσεις. Δεν είναι τυχαίο το ένστικτο του Κούν, όταν ανέβασε τους Πέρσες, έβαλε το χορό να χορεύει Ζεϊμπέτικο σε εκείνες τις περίφημες σκηνογραφίες και ενδυματολογίες του Τσαρούχη. Ο Μάρκος ο Μαμβακάρης πάνω απ' όλα ήταν κλήρα και συνέχεια του αίματος από εκείνη την εποχή που, εάν ζούσαν από τον Πυθαγόρα τα κλειδιά της μουσικής, θα γνωρίζαμε στην πράξη γιατί στις κουβέντες τις πολλές που κάναμε μου έλεγε ότι εγώ έχω επικοινωνία με αυτούς τους αρχαίους και έχει γράψει και το τραγούδι ο Έκτορας τον έσω στο Κάρο και μετά μεταλαμπάδευε αυτήν του την ευαισθησία στο Βυζάντιο με κοινούς τους αυτοκρατόρους. Ο Παναγιώτης που εντρυφίεται περισσότερο από εμένα, εγώ πάω αλαχού, λοιπόν, ξέρει ότι ο αρχαίος δόριος τρόπος συναντιέται σαν ήχος τάδε στο Βυζάντιο και σαν τον Ουσάκ το σημερινό. Είναι η συνέχεια τα μακάμια. Και ένα τελευταίο, ο Μάρκος είχε αδυναμία στα πουλιά. Πήγαινε στη Σύρα, έπαιρνε ένα μεροκάματο, γιατί τα μεροκάματα τότε ήταν της Κυριακής Χαρά και της Δευτέρας Λύπη. Αλλά το μεροκάματο αυτό του το παίρνανε οι άλλοι που δεν είχαν και του χαρίζανε πουλιά. Και ερχόταν στο σπίτι άφραγκος, αλλά με πουλιά. Είχε λοιπόν 80 κλουβιά. Πήγαινε στη Λαϊκή με ένα κουτσό γάιδαρο, εκεί να δείτε θρύλο στη Λαϊκή, γιατί θα πάει κι εγώ δύο φορές μαζί του, όπως το Βεάκι. Ναι. Τον είχανε. Και εκεί του δίνανε τα καλούδια. Φόρτωνε το σαμαράκι, το κουτσό γάιδαρο, τις πρασιναδούλες, το καναβουράκι. Ερχόταν λοιπόν και με μία μοναδική τελετουργία ασχολιόταν επί τρίωρων και με τα 80. Κατά την διάρκεια που τα τάιζε τα πουλάκια, τα σκασμένα δεν βγάζανε μιλιά. Μόλις σε καθότουνε στο τραπέζι και έκανε μία φούμα, ξεκινάγανε και τα 80. Και τώρα τι να παίξω εγώ τώρα, μου έλεγε. Και προσέξτε, αυτό μου λέει το καναρίνι παίζει νιαβέντι σήμερα. Τραγουδάει νιαβέντι τον δρόμο. Η γαλιάντρα τραγουδάει ουσάκ. Καταλάβαμε. Να λοιπόν, όταν πολλές φορές επαναλάμβανε ότι εγώ μάθα τη μουσική από τα πουλιά, τα πουλιά σαν συνέχεια του δικού του αίματος τραγουδάνε σε δικούς τους δρόμους που ο Μάρκος τους γνώριζε. Μάλιστα. Είναι που σας είπα στον πρόλογο έτσι εντελώς από το ένστικτό μου σας το είπα, ότι πραγματικά σήμερα θα γίνει ένα ταξίδι σε έναν κόσμο μαγικό. Ήδη
από αυτά που ακούσαμε, μπήκαμε σε μια κατάσταση και σε έναν κόσμο που μας φαίνεται και λίγο μακρινός αλλά και λίγο μαγικός. Ακούτε ότι εμπνεόταν από το κελάγιμα των πουλιών ένας άνθρωπος που κατέβαινε κάτω στην αγορά, με την έννοια του όρου από την αρχαία γλώσσα, δηλαδή στο λαό με λίγα λόγια, και έπαιρνε μηνύματα, έπαιρνε φωνές, έπαιρνε κραυγές, αγωνίες και τις έβγαζε σε τραγούδι. Ένας άνθρωπος τελώς αυτοδίδακτος, δεν ήταν κανένας άνθρωπος που πέρασε από φοβερά οδεία και απέκτησε μουσικές γνώσεις. Ήταν ένα πράγμα που πήγαζε από μέσα του. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο τραγούδι για να είμαστε πάντοτε σε επαφή με τον Μάρκο Βαμβακάρη, αφού προηγουμένως έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα για να πάει και ο κύριος Τέλειος κοντά στην